Καλημέρα και στην πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδάρικο. Τσιτσιπικός εδώ από Καβάλα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον αντισφαιρικό λαό. Εγώ δεν έχω κοιμηθεί, οπότε είμαι λίγο στο πολυβόλιο τώρα. Έτσι. Λοιπόν, 3,5 ώρα βάζω να δω τένις να αποκοιμηθώ, λέω, εντάξει, δεν με παίρνει ύπνος. Ναι. Και πραγματικά από το τάκα τούκα, δηλαδή επειδή όπως το είπε σας πείσαν τα μαλλιά μας και η κροτάφη μας το τένις. Έτσι, έτσι. Και η κροτάφη μας, ας πούμε. Ναι. Έχω ξυπνήσει και έχω ανοίξει ο ήχη του λαμόρ τώρα και βλέπω τσιτσίπαρο, ας πούμε. Έτσι. Και να δώσω και το ρεπορτάζ ότι ναι. Οι σχηματικές το δίνουν outsider και άμα ξέρεις. Ναι, βέβαια. Ακριβώς. Ναι. Λέω τι outsider, το ποντάρω και όλα του τσιπά να πάρει και δυο σετ εγώ, να ξέρεις. Ναι. Έχω πιάσει στοιχηματάκι. Ήδη και είσαι άνετος με την ουσκάρα σου. Ακριβώς. Και τώρα το δίνει 1.36 για νικητή αγώνα. Τώρα καλημέρα, τώρα ξυπνήσατε. Τώρα γύρι, τώρα δεν πάρει. Έτσι. Στο πόσο έπαιξες τον τσιτσιπά δηλαδή να... Να πάρει δύο σετ, ναι. Είναι 2.10. Δώρο. 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 Δώρο Θεού θα έλεγα εγώ. Δώρο Θεού που λέει και την Καρμπή. Και νικητή αγώνα είναι φαβορή των άλλων. Να, τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ας πούμε, που το λένε εκείνο. Ναι, 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 ναι. Και είμαστε γνωστοί αντι-Ισπανοί στον αθλητισμό, έτσι να λέμε για αυτά, κύριε Μαθηματικό. Τον Αγκούτ, αυτόν, πώς το λέμε, τον Μπαουτίστα. Ισπανός είναι. Ισπανός είναι, ναι. Ισπανός, έλαβε τώρα. Έτσι, πώς το λέγανε αυτόν που έκραζε συνέχεια ο Συρίγος. Ναβάρο. Ο Ναβάρο ήταν. Ναι, ναι. Ταινιστικό σύγχαμα. Αρχίζει ίσως να μην απαρχεί της ελληνικής αντεπίθεσης, κατά τα πρότυπα της ισπανικής αντεπίθεσης, ναι. Διότι όπου μας βρουν οι Ισπανοί... Ναι, έχουμε μια πελατειακή σχέση, αν θες να πω. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς θέλω να πω. Δεν υπάρχει άθλημα που να μας βρίσκουν και να μην μας ρίχνουν στα φτερά. Αλλά ίσως ήρθε η στιγμή εδώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Να πάρει. Το παιδί από την καρδίτσα, έτσι να τα λέμε όλα αυτά. Μην το λένε Αθηναίο. Άνθρωπο από την καρδίτσα να πάρει. Ποιο τον είπε Αθηναίο. Το λένε Αθηναίο να το κάνουμε. Και αυτό θα τον πάρει Αθήνα. Ναι, μετά πει, μιλάμε για παραχάραξη ιστορία και τέτοια. Δεν υπάρχει. Έχουν παραχαράξει ήδη την ιστορία. Ναι. Αυτό που συμφωνούμε. Έχουν παραχαράξει τον Αντώνη το Ρέμο. Όλοι θεωρούν ότι είναι Αθηναίο πλέον. Ποιο γνωρίζει ότι είναι Ατολαγκαδά. Κανένα. Ακριβώ. Ποιο θυμάται το σχετσάκι του στο Σαμάν με τον Ντουζιέρα. Πίσω Ντουζιέρα. Κανένα. Τίποτα. Θλίψη. Θλίψη. Εννοείται. Να Τάσα Θεοδωρίδου και τόσοι άλλοι που έχουν ξεκινήσει από τον εδώ μαρτυρικό Βορρά. Και δεν μπορεί. Σα ακούω λίγο. Ναι. Καταρχήν να πω ότι σε ακούω μετά από καιρό. Ναι, ακούω μόνος σου. Ναι. Χαίρομαι που σε ακούω μόνος σου. Ναι, χαίρομαι κι εγώ. Είχα σταματήσει να ακούω την εκπομπή για καιρό να. Που με ακού. Πολλοί ναι, άλλοι. Ναι. Δεν ακούω κύριο Αγόρα, δεν ξέρω τι σα στα κοντρόλια. Mm-hmm. Επιτέλους ακούμε μόνος και μπορούμε να μιλήσουμε για τα πάντα. Ναι, έτσι. Δηλαδή, για αθλητισμό. Για αθλητισμό. Για το, ναι, για το εφαγωνίζεσθε. Μπράβο. Για το εφαγωνίζεσθε. Μάλιστα. Βέβαια, από την άλλη, έβαλε να κοιμηθεί. Τένις, ναι. Τα κατούκα. Δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό, δεν σου φέρνει έτσι λίγο παραλία. Με να νουρίζει, παράδειγμα, να νουρίζει όταν παίζει το νεράκι. Μόνο να έρχεται το μπαλάκι πάνω σου ξύπνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει τώρα εδώ να είναι τόσο διαδραστικό. Δεν ξέρω, απλά με ξύπνησαν λίγο οι Έλληνες με ξύπνησαν. Στη Μελβούρνη, όλοι οι Μελβούρνη είναι μπλε, μπράβο, λιοντάρι μου. Αυτό. Στα time out εκεί, όταν σταματάει λίγο, όταν γίνεται πόντου και υπάρχει μια οχλαγωγία και γίνει το μισό λεπτό. Έχουν τα πίστε ατάκι, πάμε αγάπη μου, ένα λιοντάρι. Είναι ψυχωτικές, ας πούμε. Ναι, και ναι. Για σεξ. Και για σεξ. Έτσι, έτσι. Για πρωινό. Μπορούμε να το βάλουμε. Ατάκες που ακούγονται στο τένις και στο σεξ. Ας πούμε, ταυτόχρονα. Μπράβο, μπορούσε, μπράβο. Είναι και θα μπορούσε να στάτου, είναι ναι, ένα. Ναι. Βέβαια, τώρα βλέπεις, διαβλέπεις, ας πούμε, πώς πέρυσι, μάλλον προπέρυσι, μετά το Survivor το 1, γέμισαν όλες τις παραλίες παιδάκια που παίζανε σπαλιάρα. Και ναι, κάναν ναι. Αγωνίσματα. Βλέπεις και ότι... καρύδες τα μανάβη. Ναι, καρύδες. Τα λέγαμε εδώ. Από την εκπομπή, βεβαίως. Διαβλέπεις, τότε, ναι, διαβλέπεις ότι θα επανέλθει, ας πούμε, η ρακέτα σαν ασχολία πρώτης γραμμής φέτος παραλίες. Γιατί είχε εκλείψει, λέει. Ναι, όχι, έχει εκλείψει. Είχα διαπιστώσει έτσι μια κάμψη της ρακέτας τα τελευταία χρόνια. Ναι, πολύ φταίει σε αυτό, λες, τώρα το πού το πιτσβόλ. Κάμψη του αθλητισμού στην παραλία γενικότερα. Ναι, ναι, κάμψη του αθλητισμού. Κοίτα, δεν ξέρω τώρα, μιλάμε για τένις, τώρα δεν ξέρω να βλέπουμε πως βγουν, ας πούμε, τσιπάκια, όπως λέγαμε, γκαλάκια και χτίζουν γήπεδα τένις τώρα εκεί που καθόμαστε, απάνω τριών χώρους, ας πούμε, δεν ξέρω. Μπορεί να γεμίσει η Ελλάδα. Ποιος είναι ο Βασιλακόπουλος της Ομοσπονδίας του τένις, ας πούμε, θα πρέπει να δούμε και αυτό. Δεν ξέρω, πάντως είπε κάτι πολύ σωστό ο διαδικτυακός μας φίλος και πραγματικός μας φίλος, ναι. Ο Γιώργος Οπουλιόπουλος, ναι. Ότι επειδή το τένις είναι και φεμινιστικό, mm-hmm. Και τα φεμινιστικά είναι στα πάνω τους, δηλαδή μπορεί να παίξει μεικτό άντρας γυναίκα. Ναι, είναι το μοναδικό ίσως. Είναι... Ναι, το... και... ναι, δεν θυμάμαι άλλο. Και το ποδόσφαιρο μέχρι την ηλικία το 12 που τα κοριτσάκια μπορούν να πάνε σε ακαδημίες που παίζουν για τα αγοράκια. Ναι, αυτό. Ή να παίζουν μαζί στις... αλλά σαν
Ολυμπιακό, ας πούμε, άθλημα, δεν ξέρω άλλο. Ας πούμε. Δεν υπάρχει άλλο μεικτό. Ναι, δεν υπάρχει. Ούτε καν το κέρλινγκ, ας πούμε. Στο χειμερινό αθλητισμό το πατινάζει, ας πούμε, το καλλιτεχνικό. Που είναι, ναι, που είναι ζευγάρι όμως. Ναι. Δεν ανταγωνίζονται με κάποιον, ανταγωνίζονται με αυτό του. Εκεί πέρα τώρα να έχει απέναντι άντρα γυναίκα είναι το μόνο άθλημα. Ναι, ναι. Και επειδή είναι στα πάνω στα φεμινιστικά, ας πούμε, τα gender politics. Ναι, έτσι. Ναι, Σταύρου, πολλοί να ξέρουν. Είναι μεγάλη ευκαιρία τώρα, ρε παιδί μου, ξέρεις, δηλαδή είναι η ώρα του, ρε παιδί. Είναι η ώρα, είναι η ώρα. Αν όχι τώρα, πότε. Μπράβο, αν ήταν μετοχή στο χρηματιστήριο θα σου έλεγα αγοράσε. Αυτό. Μην πουλάς. Τώρα δεν πουλάμε, τώρα αγοράζουμε. Εμείς βέβαια που εντάξει, γαλουχηθήκαμε με Αγγελική Κανελοπούλου, με Τάσο Μπαβέλα για να μιλήσουμε για τους Έλληνες αθλητές. Του Μπαβέλα να σου πω γιατί δεν θυμάμαι. Αγγελοπούλου, εντάξει, πολύ έντονα. Ναι. Μπαβέλα, δεν θυμάμαι. Έχει ποδοσφαιρικό όνομα αυτό. Τάσος Μπαβέλα. Τάσος Μπαβέλα. Τάσαρος. Τάσος Μπαβέλα. Μονόδρομος δεξιμπάκ. Όχι, μονόδρομος δεξιμπάκ είναι. Ναι, ναι. Με αυτό το όνομα. Έκανε μονόδρομο. Έκανε μαραθώνιο. Έκανε μονόδρομο. Άθλημα, μονόδρομο. Μονόδρομος, έτσι ακριβώς. Και φυσικά περιμένουμε νίκη 1-1 είναι αυτή τη στιγμή στο, να ενημερώσουμε και τον κόσμο στο τέταρτο σετ το παιχνίδι. Περιμένουμε νίκη του Τσιτσίπα για το επόμενο απόφευγμα μέσα από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Α, να γίνει λες. Έχει κάνει τα τρία τώρα. Διαβάσαμε πεταπόσταγμα. Πανηγύριζε. Απάντησε, λέει, με Ηράκλειτο, με τι, κάτι τέτοιο είχε ποστάρει. Δεν τα ξέρω αυτά. Ναι, 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 ποστάρει. Κάνει κάτι tweet, ας πούμε, με Αριστοτέλη, με ρίσεις τέτοιες. Ο Στέφανος Τσιπάς, μετά από κάθε επιτυχία. Είναι πολύ cool τύπος πάντως. Κοιτούσα, έχει κάνει βιντεάκια, έχει κανάλι στο YouTube, έτσι stand-up που ρωτάει τον κόσμο για το τένις. Mm. Δηλαδή είναι πολύ, τι να σου πω τώρα, είναι... Σχήμα τελείως ο τύπος. Ναι, και έχει το προφίλ. Έχει το προφίλ του ομογενή. Νομίζω. Όλοι νομίζω ότι είμαι ομογενής, ενώ είναι Έλληνας. Ναι, ναι. Περιμένεις να ακούσεις δηλώσεις, να μιλήσεις. Ο Νικαλάθης, ας πούμε. Δεν είναι σπαστά. Περιμένεις να ακούσεις να μιλάει σπαστά και μιλάει καλά, ναι. Εγώ και λίγο απογοητεύομαι. Δεν θέλω να είναι έτσι οι Έλληνες του εξωτερικού που. Ούτε καν Κύπριος, ας πούμε, Παγκλατής. Να μην ακούς καλά ελληνικά. Δεν σ' αρέσει αυτό. Ναι, πάλι στο Αυστραλιανό. Παγκλατής ήταν που γινόταν τα έκτροπα πριν από καιρό, τι έκανε. Δεν ήταν που φωνάζαν οι Έλληνες εκεί, αού, είχαν πετάξει και αντικείμενα, δεν ξέρω, δεν είχε κάτι τέτοια. Ποιος όχι ήταν. Στον Παγκρατή, όχι στον έχει παρατήσει ο άλλος, ο Ελληνοαυστραλός, αυτόν λες. Ναι, κάποιον, ναι. Εκείνο, ναι, ίσως έχουμε αυτό στο μυαλό. Το ξεχάσαμε. Εκείνο, ναι, εκείνος ο εριστικός που. Ναι, ωραίος. Αυτό πρέπει να είναι, εννοείται. Πραγματικά όλοι έχουν την τσιπά στο μυαλό μας, ενώ ομογενή και τη φάτσα ομογενούς έχει. Μαλλιά, έτσι ο ξάδερφος που έρχεται. Ναι, ναι, που έρχεται. Η μάνα του βέβαια είναι Ρωσίδα, ίσως γι' αυτό. Α, τώρα εξηγούνται. Έχεις το ρεπορτάζ. Ναι, ναι, μάλλον η Ρωσίδα και πολύ είχε αθλήτρια του τένις, ο παππούς του γνωστός, δηλαδή είναι... Έχει αριστοκρατία. Εντάξει, τώρα στην καρδίτσα δεν μαθαίνεις ο άνθρωπος, προφανώς. Στην καρδίτσα. Έχει μια ρίζα. Στην λίμνη πλαστήρα. Έχει ρίζα από την καρδίτσα. Έχει ρίζα στην καρδίτσα. Ναι, πατέρας του. Ναι, είναι τυχαίο ότι στην καρδίτσα. Είναι πολύ, για όσους ξέρουν, ας πούμε, από Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία και ναι. Είναι πολύ μπαμ επίθετο ότι είναι Θεσσαλία. Εγώ ήμουν σίγουρος δηλαδή όταν το άκουσα. Ναι, ναι. Είναι γνωστό σημειολόγος. Έτσι, γνωστά αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και ανάλυση περιεχομένου. Δεν έχει πλατεία, έτσι μπορώ να φλιάρω. Μπορείς να φλιαρίσεις, είχα και μια άλλη γραμμή, αλλά την τοποθέτησα γιατί είναι κέρια η παρέμβασή σου, η τενιστική, νομίζω, στο λόγο. Επειδή βοηθάμε τον κόσμο να μάθει τένις αυτή τη στιγμή, νομίζω. Έχεις βάλει το κομμάτι, θέλεις να σου μάθω τένις. Εννοείται, όλα. Και χθες ένα μπαλάκι του τένις αναβύσει, η κανονικότητα. Η οποία αναβύσει το γνωστή έτσι, α πούμε, φαν. Εκεί Εκάλη Κλαμπ και τέτοια. Έχει τη φάτσα τενίστρια και αυτή η καθαγιάτα. Ναι, ναι, με Νίκο Καρβέλα παίζαν στα τουρνουά. Τεχνία, ας πούμε, έτσι κορμοστασιά. Ναι, μαζί με Νίκο Χατζηνικολάου. Γενικά έχουμε βγάλει μεγάλους τενίστες. Λοβέρδο, Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτοί παίζαν παλιά, μπράβο, κάτι φωτογραφίες ναι, θυμάμαι. Είμαστε τενιστομάνα γενικότερα σαν... Έχει καιρό όμως να δεις κάποιο διάσημο, δηλαδή να πει... Είναι καιρή τώρα που δεν προκάλεις. Για κάποιο λόγο έχει καθιερωθεί το τένις, ας πούμε, ναι. Ότι άμα παίξεις τένις, τελείωσε. Προκαλείς. Ναι, προκαλείς. Ναι, ανεβάσεις αστακό στο Instagram, ας πούμε. Ναι, κάπως έτσι. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να παίζεις, γιατί το τένις έχει, ας πούμε, και την αμφίεση και την στολή και το ένα και το άλλο και τον εξοπλισμό, ο οποίος, ας πούμε, ενδεχομένως κοστίζει. Δεν ξέρω γιατί όμως πώς γεννήθηκε σαν άθλημα των πλουσίων. Γιατί είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εντάξει, στην Αθήνα οι πλούσιοι παίζουν. Ναι, πώς είναι, ας πούμε. Ενώ το πικ-πονγκ, το λαϊκό, να τα πούμε ναι, και τελείωσε, αυτά. Σφαιριστήριο, ίσως για αυτό. Σφαιριστήρια στα καψιμί.
Μπράβο, Στρατός, κατηχητικά όσοι έχουν κάνει. Ναι, είναι κατηχητικό εννοείται, βέβαια, βέβαια. Ναι, κατηχητικό, αφού νομίζω ότι ήταν η μεγαλύτερη μπίζα της Εκκλησίας να μαζεύει την νεολαία. Ναι, εμείς... Να βάζει πινκ-πονγκ, ας πούμε. Είχαμε και μπαλάκια, παίζαμε. Και μπαλάκια. Ναι, πινκ-πονγκ, μπαλάκια και. Ωραία. Και... Ήρθαμε και... κοντά. Ήρθαμε κοντά. Ναι. Αυτό τώρα δεν σου προξενεί έτσι. Να περάσουμε στην επιτραπέζια τη σφαίρα. Δεν σου προξενεί απορία ότι τόσο κόσμο έχει πιάσει ρακέτα και μπαλάκι. Αλλά το άθλημα αυτό. Δεν μπόρεσε να καθιερωθεί, ας πούμε, έτσι, στη συνείδηση του Έλληνα. Ένα καλή κρεάγκα και τέτοια μέχρι εκεί. Ενώ ναι, ναι, ένα καλύκο, καλή κρεάγκα. Ναι, ναι. Ενώ είναι το κατεξοχήν άθλημα που θα μπορούσαμε να πούμε: έχω παίξει και ξέρω. Όλοι πραγματικά. Ήμουνα ρε παιδί μου, ξέρω, είχα πάρει το πρωτάθλημα, ας πούμε, στην ναι, τρίτη εσώ. Εγώ είχα κερδίσει τις υπηρεσίες από τον... Έπαιζα τις υπηρεσίες με τον άλλο δολοχεία. Ναι, πρωτάθλημα και πικ, ας πούμε, είχα κερδίσει τον Άι. Και κύπελο. Έτσι, ξέρεις, τα αρχικά αείδημα, ας πούμε, έτσι, πρωτάθλημα, πως είναι τα FA Cup και τέτοια. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, πραγματικά δεν ξέρω κάτι. Λένε ότι, ρε παιδί μου, ότι αυτό που παίζουμε εμείς, ας πούμε, είναι κάτι σαν ping-pong. Ότι το πραγματικό ping-pong ναι. Είναι πολύ πιο γρήγορο, είναι, έχει άλλους κανόνες. Καταρχήν οι κανόνες του διαφέραν από στρατόπεδο σε στρατόπεδο. Ισχύει. Αλλά η αεροπορία, αλλά το παιδί. Άλλα αεροπορία. Ναι. Καταρχήν δεν ξέρουμε αν το σερβίς γίνεται μόνο διαγώνια, αν γίνεται το φάλτσο, αν πρέπει να χτυπήσει μόνο μία φορά πάντα. Δηλαδή υπάρχει. Μια σάφια, ας πούμε, το παίζουν στα 11 ή στα 21. Ναι. Δεν υπάρχει τώρα. Νομίζω ότι είναι η σύγχυση μεγαλύτερη πιο πολύ που προκαλεί αυτό το άθλημα. Οπότε ίσως και γι' αυτό δεν μπόρεσε να καθιερωθεί, έτσι, να γεμίσει. Να γεμίσει ναι, και δεν πήγε και στις οθόνες μας ποτέ. Δεν πήγε. Εντάξει. Η μασονία του τέννις ίσως τα έκανε όλα αυτά. Ενώ το τέννις βλέπεις ότι σε κάθε περίπτωση τώρα όλη η Ελλάδα είναι. Έχει στραμμένα τα βλέμματα της στον αγώνα. Ένα-δύο στα σένα, να ενημερώνουμε τον κόσμο. Ένα-δύο τσιτσιπάς, έτσι. Ένα-δύο τσιτσιπάς, βέβαια. Ναι, γιατί είναι εκτός έδρας, ας πούμε. Ναι, ναι. Αλλά πω στην καρδίτσα παίζουμε. Ναι, ναι. Με στην καρδίτσα παίζουμε. Έτσι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και το τελευταίο που να, για να πούμε για να κλείσεις. Είναι το. Μην με κρατάς. Έχουμε και εθνικό αναμεταδοτή στο τένις. Έχουμε, δηλαδή το αντίστοιχο Βασίλης Κουντή. Δεν έχουμε παλιά. Ο Μαμπουζέλος έκανε παλιά. Δεν θυμάμαι ποιος έκανε παλιά. Και εγώ δεν. Ναι, ναι, δεν έχουμε, ας πούμε, τον αντίστοιχο Βερνίκο. Ο Στράτος Ευτελής ναι. Έκανε το πόλο, για όσους ξέρουν. Ναι, με την κολύμβηση. Βεβαίως, βεβαίως. Νίκος Τσόνης στον Στίβο. Μπράβο, ναι. Έτσι είχαμε. Αυτό δεν μας την έβαλε κάποιος στα σπίτια να πει ότι αυτή η φωνή ταυτίστηκε με αυτό. Όντως, ίσως είναι τώρα η ευκαιρία να καθιερωθεί κάποιος. Γιατί τώρα τον έχουν ίσως τα συνδρομητικά θα έπρεπε να παίζει στην. Εγώ είχα μάθει το τέννις στην κρατική έτσι κάτι ναι, μεσημέρια. Ναι, 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 ναι. Να παρακολουθεί. Αυτό το έχει αυτού του κρύου, σαν να ακούς το Euronews είναι μόνο. Σαν να ακούς ειδήσεις για το Juncker. Σαν να ακούς Google Translate να κάνει την περιγραφή του. Αυτά τα βιντεάκια τα καινούργια που βγαίνουν στο YouTube που είναι κάτι φωνές. Πραγματικά, ναι. Σαν να ακούς GPS είναι. Δεν έχει πάθος. Ναι, ακούμε τώρα εδώ. Δεν έχει μπριο. Δώσε λίγο ένταση. Τίποτα. Στον 7ο ουρανό, όλοι αδέρφια. Είναι συντονισμένο όλο το Πανελλήνιο. Όλο το Πανελλήνιο. Όλοι οι φίλοι αυτή τη στιγμή και παρακολουθεί. Κρέμεται από τη ρακέτα. Του Στέφανου του Τσιτσιπά. Μα και ο πόντος που πήρε για να κάνει το 2-1 σα ήταν εκπληκτικός με πλασέ στο πλασέ. Έτσι, να τα λέμε. Πώς είμαι φωτιά με φωτιά. Έχει μια. Πλασέ στο πλασέ. Ναι, ναι. Ο Τσιτσιπάς ξέρει γιατί είναι ωραίος. Γιατί. Γιατί και το είχε πει και αυτό ο Αυστραλός προάλλες. Γιατί λέει οι περισσότεροι παίχτες για να μαθαίνει ο κόσμος τώρα. Ναι, έτσι, εννοείται. Αυτή η ατάκα που τη λένε. Να μην του βρίσκουν την μπασχετική. Εσύ τα ξέρεις, αλλά για να ακούει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος που ακούει δεν έχει κάνει μπάσκετ. Όχι. Είναι παίκτης που ανεβαίνει πολύ στο φιλέ. Και αυτό, ας πούμε, στο τένις έχει εκλείψει πλέον. Ας πούμε. Ναι, δίνει ένα στοιχείο θεαματικό. Ένα παλιακό στοιχείο. Ναι, ότι ανεβαίνει στο φιλέ. Ενώ είναι baseline players. Και επειδή ανεβαίνει στο φιλέ, ας πούμε, έχει τη συμπάθεια του κόσμου. Των παλιών ταινιστών, των old school, ας πούμε. Έτσι. Ιβάν Λέντλ, Τζο Μάκενρο με μαλλί υπερντεκαπάζ. Σαν τη χρυσαρόπα έγινε ο Μάκενρο, κανονικά. Έλα, ο Αγκάση, εντάξει, πολύ. Αντρέα Αγκάση, βεβαίως, ναι, έχει αυτό. Και ίσως είναι, παρακολουθούμε, ας πούμε, τώρα βλέπω, είναι ο τελευταίος των μαλλιάδων πλέον, ας πούμε, μέσα στα γενικότερα courts και στα αθλητικά τέρα. Έχουν μαλλιά η αρχιεθνική Αργεντινή, ας πούμε, η τροπή της Αργεντινής φέτος έπαιζε μουντιάλ και δεν είχε ένα μαλλιά. Ούτε έναν, πουθένα και δεν παρακολουθούμε, δεν έχουμε κανένα. Μέχρι και ο Μπόγρης. Κουρεύτηκε. Άκοψε, ναι, εκεί. Και άρχισε να παίζει μπάσκετ. Αυτό είναι άλλο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να εξηγηθεί. Έχει να κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Μάλιστα, θα παρακολουθούμε την εξέλιξη. Ωραία, ναι, δεν φλιαρίσω άλλο. Όχι, εντάξει, τα εξήγησε ωραία. Μπορείς να παρέμβεις άμα τη λήξη του παιχνιδιού να μας δώσεις έτσι και το. Πάω να συνεχίσω. Ναι, και το τελειωτικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά, καλημέρα.